Εμένα με λένε Σοφία, είμαι φυσικός. Επίσης όμως έχω σπουδάσει μαγειρική πριν από αρκετά χρόνια, κάτι το οποίο δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν είναι αυτό της παρούσης. Λοιπόν, το σημερινό εργαστήριο, στο οποίο δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα παρασκευάσω τίποτα και δεν θα φάμε τίποτα, έχει σκοπό να δούμε τις πιο συνηθισμένες αποτυχίες που αντιμετωπίζουμε στη vegan μαγειρική και ζαχαροπλαστική, να τις συζητήσουμε, να δούμε ίσως τι φταίει και ίσως τι μπορεί να αλλάξει. Τώρα αυτό μπορεί να σας ακούγεται κάπως σαν σεμινάριο αυτοβελτίωσης, αλλά δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι μπορεί η λέξη αποτυχία να ακούγεται κάπως βαρύγδουβη όταν μιλάμε για τη μαγειρική. Αν και ξέρω πολύ κόσμο που το φέρει πολύ βαρέως όταν κάνει ένα αποτυχημένο κέικ, μια χαλασμένη μαγιονέζα, ένα γλυκό για το οικογενειακό τραπέζι το οποίο το βλέπει να καταραίει μπροστά στα μάτια του. Αλλά δεν μου αρέσει η λέξη αστοχία, γιατί τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ στα reality μαγειρικής και κάπως νιώθω ότι έχει λερωθεί. Και φυσικά η λέξη αποτυχία μέσα της κρύβει και το συνέστημα το οποίο προκαλεί την αγανάκτηση, το θυμό, τη θλίψη όταν έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο δεν βγαίνει όπως ακριβώς θέλουμε. Και ένας ακόμα λόγος που έχω ετοιμάσει αυτό το workshop είναι γιατί είναι κάπως παράδοξο. Είμαστε στην εποχή του ίντερνετ, μπορούμε να βρούμε χιλιάδες συνταγές online και μπορούμε επίσης να βρούμε πάρα πολλές πληροφορίες, μπορούμε να γκουγκλάρουμε κάτι, μια ερώτηση και να βρούμε τις απαντήσεις, αλλά ταυτόχρονα η πληθώρα της πληροφορίας το κάνει μερικές φορές λίγο χαοτικό. Δηλαδή μπορεί να χαθούμε ψάχνοντας να βρούμε τι δεν πήγε καλά. Οπότε, εγώ αυτό που θα ήθελα να προτείνω είναι ένας τρόπος σκέψης που έχει να κάνει με το ότι η αποτυχία είναι ok, για να μάθουμε και για να μας βγαίνει κάτι σίγουρα θα κάνουμε λάθη και επίσης ότι μπορεί απλά να κάνουμε λίγο στο πλάι, να αφήσουμε το θυμό και την αγανάκτησή μας για αυτό που δεν πήγε καλά και ίσως να προσπαθούμε με μικρά βήματα να δούμε τι έχουμε κάνει λάθος, τι έχει γίνει, να σπάσουμε ουσιαστικά τη συνταγή σε μερικά κομμάτια. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν κάποιος θέλει να συστηθεί, θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας αποτυχίες. Θέλω να πω ότι οι αποτυχίες που έχω μαζέψει εδώ πέρα βασίζονται σε μία έρευνα που έχω κάνει στους φίλους μου, οπότε έχω συλλέξει έτσι τις πιο βασικές περιπτώσεις που μου έχουν πει. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και εσάς, αν κάποιος δεν τρέπεται, αν κάποιος θέλει να μου πει. Παρακαλώ, μήπως κάποιος θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας κάτι που πήγε πολύ λάθος τους τελευταίους μήνες στην κουζίνα. Στίβεν. Okay. Ωραία, εδώ πέρα, answer in Greek, I will answer to you privately, λέει. Αυτό που μας λέει είναι ότι η αποτυχία έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στην κουζίνα, οπότε πολλές φορές, ας πούμε, κάνει λάθος ακόμα και στα πιο βασικά πράγματα, κολλάει το ρύζι, τα μακαρόνια και τέτοια. Εντάξει, αυτή είναι μια αποτυχία η οποία η λύση είναι ότι απλά προσπαθούμε όταν μαγειρεύουμε να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι, προσπαθούμε να αντιλαμβανόμαστε τι κάνουμε, προσπαθούμε να... Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και τον πρώτο εθελοντή που δεν είναι φίλος μου. Ναι. Ναι, θέλετε να μιλάτε πιο δυνατά. Ναι, θέλετε επίσης να μας πείτε το όνομά σας. Η Χριστίνα. Αχα. Αχα. Κατάλαβα. Οπότε εδώ πέρα έχουμε μια κλασική περίπτωση ότι κάνουμε skip μερικά, προσπερνάμε κάποια βήματα στις συνταγές, το οποίο είναι ακολουθώ τις δοσολογίες. Ενθουσιασμό και όρεξη.
Αυτό είναι συνηθισμένο, είναι συνηθισμένο. Επίσης, εδώ, δεν το είχα σκεφτεί να σας το πω σήμερα, αλλά πριν από πολλά χρόνια είχα κάνει άλλο ένα workshop που είχε να κάνει με τις μετρήσεις. Γιατί οι μετρήσεις είναι ένα σημαντικό πράγμα, γιατί το τι είναι μία κούπα είναι πάρα πολύ ανοιχτό στην ερμηνεία. Οπότε, ναι, μία κούπα δεν είναι η κούπα που έχουμε και πίνουμε την καπουτσινάρα μας, ας πούμε. Μία κούπα έχει συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης. Και σε τι μετρα... η κούπα τι μονάδα μέτρησης είναι? Είναι μονάδα μέτρησης όγκου. Οπότε όταν έχουμε μία συνταγή η οποία μιλάει για γραμμάρια, τα γραμμάρια δεν τα μετράμε σε κούπες. Για να μετατρέψουμε τα γραμμάρια σε μονάδα μέτρησης όγκου, δηλαδή σε κούπα, ίσον ml κτλ., μας λείπει μία πληροφορία η οποία είναι το ειδικό βάρος. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για μετρήσεις, ίσως κάποια άλλη φορά. Πάντως, καλό θα είναι να ακολουθούμε τις μετρήσεις που μας δίνουν οι συνταγές και να τις ακολουθούμε... Ναι, η κούπα... Ναι, ακριβώς. Όταν μιλάμε για κούπα, είναι 250 ml. 250 ml είναι μια κούπα τσαγιού. Μια κούπα από αυτές τις παλιωμοδίτικες του τσαγιού. Γιατί σκεφτείτε ότι 250 ml είναι μισό μπουκαλάκι νερό. Δηλαδή, καλό είναι να έχουμε μια στανταρισμένη κούπα, γιατί μετά όταν μετράμε κουταλάκι και έχουμε βάλει το κουταλάκι με μια κούπα κουπάρα, δεν είναι το ίδιο, χαλάει η αναλογία αμέσως. Και γι' αυτό δηλαδή η κούπα είναι λίγο έτσι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Λοιπόν, κάποιος άλλος μήπως θα ήθελε... Κάποιος... Έχει κάνει κανείς vegan cake? Ακούω, και πρόβλημα. Ποιο ήταν ένα βασικό πρόγραμμα? Για το αυγό. Αλλά έχετε δοκιμάσει κάποια vegan συνταγή? Εδώ πέρα βλέπω κάποιο στο βάθος που θέλει να πει κάτι για τα vegan cake. Παρακαλώ. Γεια σου, Μαρίνα. Γεια. Έχω δοκιμάσει και με πουρέ πλήνους και με τεχοκατάστατα. Πολύ σφιχτά. Αχα. Πολύ ωραία. Ωραία. Η μπανάνα έχει γεύση. Ναι. Ο πουρές μήλου που έχει πυκτίνη είναι ίσως μια καλή... Εδώ δηλαδή μιλάμε για την αντικατάσταση αυγού. Η αντικατάσταση αυγού μας δυσκολεύει, όπως κατάλαβα. Και έχει κάποιος κάνει ένα πολύ πετυχημένο vegan cake? Ένα πολύ πετυχημένο. Ναι. Βάζετε κάποιο υποκατάστατο αυγού? Σίγουρα βασιζόταν πάλι σε μπανάνα. Σε μπανάνα. Ήτανε σοκολάτα και είχε μέσα λιωμένη μπανάνα. Mm-hmm. Ωραία. Η μπανάνα με τη σοκολάτα είναι μια καλή λύση. Άμα κάνετε ένα κέικ όμως που δεν είναι σοκολάτα και έχει μέσα μπανάνα, θα είναι μπανάνα. Η σοκολάτα, το κακάο, το όξινο του κακάου, καλύπτει λίγο την μπανανότητα της μπανάνας. Οπότε είναι μια καλή λύση. Επίσης, για μένα, αυτό που δουλεύει καλά είναι ο λιναρόσπορος. Δηλαδή, κάνω την αντικατάσταση για ένα αυγό, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, ένα κουταλάκι του γλυκού λιναρόσπορο τριμμένο μέσα σε τρεις κουταλιές σούπας ζεστό νερό. Οπότε αυτό το βάζω λίγο στην άκρη, γίνεται έτσι ένα ζελατινώδες πράγμα και το βάζω μέσα. Μπορείς επίσης να στραγγίσεις το λιναρόσπορο ένα λεπτάκι και να χρησιμοποιήσεις μόνο αυτό το ζελατινιασμένο υγρό, το οποίο δουλεύει καλά, θα έλεγα. Αλλά και το apple sauce είναι μια καλή τέτοια. Τώρα για την πυκνότητα, για το ότι το αποτέλεσμα βγαίνει αρκετά πιο σφιχτό, θα πούμε μερικά πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ωραία. Οπότε μου δίνετε την πάσα, η Χριστίνα μου δίνει την πάσα για να πάω στο τι συμβαίνει, τι είναι το κέικ. Λοιπόν, το κέικ είναι ένα μείγμα. Κάνουμε μία ζύμη, η οποία έχει αλεύρι, το οποίο αλεύρι έχει γλουτένιο, το οποίο είναι η πρωτεΐνη, το οποίο σχηματίζει δομές, εντάξει, είναι το χτύπημα, το οποίο φυλακίζει τον αέρα μέσα, έχουμε το λίπος, έχουμε τη ζάχαρη, έχουμε διάφορα άλλα συστατικά, τους παράγοντες φουσκώματος, όπως είναι το baking powder ή baking soda. Πολύ συχνά το παρακάνουμε με το χτύπημα. Όταν το παρακάνουμε με το χτύπημα, η γλουτένη δημιουργείται πάρα πολύ έντονα, οπότε το αποτέλεσμα είναι πιο ψωμένο. Αν χρησιμοποιούσαμε αυγό, το αυγό δίνει και δομή, αλλά και φουσκώνει, οπότε είναι η εύκολη λύση. Όταν αντικαθιστάς το αυγό, χάνεις αυτό το πράγμα, το δέσιμο και το φούσκωμα ταυτόχρωμα. Οπότε πρέπει πρώτον
να προσέξουμε τους παράγοντες που βάζουμε για φούσκωμα, δηλαδή baking powder, baking soda. Στην baking soda θέλει να βάλουμε και κάτι οξύ για να την ενεργοποιήσουμε, οπότε ξύδι, ξέρω εγώ, ή λεμόνι, ή χυμό πορτοκάλι, διάφορα τέτοια. Και φυσικά δεν θέλει παραχτύπημα το πράγμα. Έχει κάνει κάποιος ένα κέικ που να φουσκώνει και μετά να καταραίει? Όχι, μόνο εγώ. Όπα, κάποιος έχει κάνει ένα τέτοιο κέικ. Παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε. Γεια σου, Νεφέλη. Στις 7 η ώρα, πραγματοποιητή ομιλία με τίτλο «Έμεινος κύκλος, ενδομητρίωση και σύνδρομο πολυκυστικών ομιλών» για τα ωφέλη των φυτικών τροφίμων από την κυβερνάκη. Έπεσε. Αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο πράγμα που συμβαίνει. Αυτό συνήθως γίνεται για πολλούς λόγους. Έχουμε πολύ ζεστό φούρνο, οπότε αυτό φουσκώνει απότομα, φυλακίζεται ο αέρας ακριβώς όπως το είπες, και μετά με το που βγαίνει από το φούρνο, όλος αυτός ο αέρας φεύγει και πέφτει. Δεν έχει δημιουργηθεί δηλαδή δομή ώστε να κρατάει. Εντάξει, γίνεται απλά το φούσκωμα και μετά καταραίει. Αυτό συνήθως γίνεται και στη μέση. Και πολλές φορές η μέση, το κέντρο του κέικ, είναι πολύ πιο. Πώς να το πω, σαλάσπι ας πούμε και τέτοια. Επίσης, ένα ακόμα πράγμα σε σχέση με το κέικ είναι ότι πολλές φορές ξεραίνεται το από πάνω του και το μέσα δεν έχει ψηθεί καλά. Και λες τώρα το βάζω στο φούρνο και τι γίνεται, μπορώ να το βάλω ξανά στο φούρνο? Μπορούμε να το βάλουμε στο φούρνο αν το σκεπάσουμε με αλουμινόχαρτο, να το βάλουμε για κάνα δεκάλεπτο ακόμα για να φτιάξει το εσωτερικό του και να αποφύγουμε το κάψιμο στην επιφάνεια. Γενικά τα κέικ είναι έχω και ένα ακόμα που μου έχουν πει οι φιλενάδες μου. Την πικρή μεταλλική γεύση. Εμένα μου τύχαινε πάρα πολύ συχνά το ότι μπορούσα να καταλάβω τη γεύση από την baking soda ή από το baking powder. Εδώ πέρα αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή δεν έχει ενεργοποιηθεί ή επειδή είναι παραπάνω. Δηλαδή ότι έχουμε βάλει περίσσια από αυτό το υλικό, ώστε έχει κάνει τη δουλειά του και έχει παραμείνει σε μερικά σημεία χωρίς να έχει δουλέψει. Οπότε είναι σαν να τρώμε σκέτη baking soda. Η συμβουλή μου είναι μειώνουμε λίγο ή αυξάνουμε το ξύδι, το λεμόνι που βάζουμε. Τώρα αυτά, επίσης αυτό μπορούμε να το σώσουμε κιόλας δοκιμάζοντας το ζυμάρι όσο είναι ομό. Και άμα καταλάβουμε τη γεύση της σόδας, ας βάλουμε λίγο κάτι όξινο, μπορούμε να το σώσουμε πιο πριν. Χριστίνα, έχεις πάρα πολλές συμβολές. Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή η διαφορά είναι ότι η baking soda χρειάζεται να ενεργοποιηθεί, ενώ το baking powder είναι πιο έτοιμο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εγώ χρησιμοποιώ ή το ένα ή το άλλο. Συνήθως χρησιμοποιώ, σε μερικές συνταγές χρησιμοποιώ baking soda, σε μερικές συνταγές χρησιμοποιώ baking powder. Δεν έχω κάποια. Όχι, δεν θέλει. Δεν θέλει το baking powder κάτι. Ναι. Ναι. Α, το carrot cake είναι έτσι κι αλλιώς vegan. Okay, και τη φανουρόπιτα το ήξερα, δεν έχω κάνει ποτέ. Αλλά, να ωραία, μπορούμε να έτσι να μοιραζόμαστε και διάφορες τέτοιες πληροφορίες. Τώρα λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Μερικά άλλα θέματα που έχω σημειώσει είναι. Και να μου πείτε ποιο σας ενδιαφέρει πιο πολύ, άμα να μην τα πούμε όλα, αλλά να πούμε αυτά που σας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Έχω, η μπεσαμέλ δεν πίζει, η μπεσαμέλ σβολιάζει, καίγεται. Το καίγεται δεν θέλω καν να το σχολιάσω, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε ποιο θέλει που καίγεται. Η μαγιονέζα κόβει. Τι μπορώ να κάνω με τη μαγιονέζα που κόβει? Τα κεφτεδάκια σπάνε στο τηγάνι ή στο φούρνο. Η σαντιγή δεν στέκεται, δεν σφίγγει. Το επόμενο είναι δικό μου πρόβλημα. Τα μπισκότα απλώνουν στο ψήσιμο. Το σέιταν είναι σαν σφουγγάρι. Στο λιώσιμο της κουβερτούρας κάτι δεν πάει καλά. Η buttercream γίνεται χάλια. Βάζω παραπάνω αλάτι. Τι να πω γι' αυτό. Μετά, μία φίλη μου έχει πει ότι πολλές φορές βάζει λάθος υλικά γιατί λόγω μετάφρασης σε συνταγές δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το τι περί τίνος πρόκειται. Και έχω εδώ πέρα ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πολύ συχνά σε αμερικάνικες συνταγές χρησιμοποιούν shortening αντί για μαργαρίνη. Δηλαδή στις ζύμες για τάρτα λέει shortening. Και όταν τις μεταφράζουν στα ελληνικά γράφουν μαργαρίνη. Αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί το shortening δεν έχει καθόλου νερό. Ενώ η μαργαρίνη έχει περίπου, ξέρω εγώ, ένα 20% είναι
είναι υγρό. Δηλαδή έχει περίπου 80% λίπος, ενώ το άλλο είναι 100% λίπος, οπότε δεν θα έχεις ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί σκέψου ότι το άλλο είναι μια ζύμη που είναι μόνο λίπος και αλεύρι. Όταν βάζεις νερό, αμέσως αλλάζει λίγο η δομή της. Οπότε, ναι, ξέρω εγώ, θα ήθελε κάποιος κάτι που τον ενδιαφέρει περισσότερο από όλα αυτά ή να σας πω αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα πιο πολύ. Όχι, Νεφέλη, Μαρίνα, ναι. Για την Μπεσαμέλ. Ωραία. Θέλεις να μας πεις πώς κάνεις μπεσαμέλ? Ναι. Ναι. Ωραία. Οπότε βάζεις σε ένα στάδιο το... Δεν βάζεις σε ένα στάδιο το γάλα όλο μαζί, το βάζεις σιγά σιγά. Πίζει, προσθέτεις κι άλλο. Πίζει, προσθέτει κι άλλο. Και είναι απλά υγρό. Οκ. Αυτό είναι το ένα που σκέφτομαι. Το άλλο είναι ότι όταν φτάσεις στη... Το άλλο που σκέφτομαι είναι ότι εσύ θέλεις μια συγκεκριμένη ποσότητα γάλακτος για να κάνεις μια συγκεκριμένη ποσότητα μπεσαμέλ. Οπότε μου λέει ότι ίσως δεν βάζεις τόσο αλεύρι με μαργαρίνη όσο χρειάζεται. Ρου, όπως λένε στη γλώσσα της μαγειρικής, που κάνουν και ολόκληρα μαθήματα γι' αυτό. Οπότε, άμα έχεις μια μπεσαμέλ που η οποία καταλήγει πολύ υδαρής, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι σίγουρα να μην βάλεις αλεύρι έτσι χύμα μέσα, κάνεις ένα ξεχωριστό ρου σε ένα τηγανάκι από δίπλα, δηλαδή ξανακάνεις λίγο αλεύρι με μαργαρίνη, μία κουταλιά με μία κουταλιά, γενικά η καλή ποσότητα είναι ένα με ένα και το προσθέτεις αυτό μέσα στην όχι και τόσο καλά πυγμένη μπεσαμέλ, περιμένεις λίγο να βράσει και εκεί θα γίνει. Δηλαδή το πίζεις σε ένα δεύτερο χρόνο. Αλλά άμα γενικά σου συμβαίνει αυτός, σημαίνει ότι ξεκίναμε περισσότερο ρου από ότι... Ναι, αλλά μπορεί να θέλει να κάνει για μια ταψάρα τόση. Άμα βάλει πιο λίγο γάλα, δεν θα γίνει. Αμυγδάλου. Ναι, το αμυγδάλου. Εγώ ας με βάζω σόγιας που πίζει πιο γρήγορα από όλα. Οπότε, ναι, άμα θέλεις να βάλεις αμύγδαλο, βάλε λίγο πιο πολύ παράγοντα πηξίματος. Ωραία. Επίσης, Νεφέλη. Ναι. Ναι. Θέλει να είναι σε μια θερμοκρασία δωματίου γενικότερα, ναι. Ναι. Γενικά, εκτός από τις αντιγύες που θέλουμε όλα να είναι παγωμένα, όλα προτιμάμε να είναι σε παρόμοιες θερμοκρασίες, γιατί άμα βάζουμε ζεστό σε κρύο, κρύο σε ζεστό, γίνονται διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, καλύτερα έχει το γάλα για λίγο έξω και πιστεύω ότι θα γίνεται καλό. Και εσύ Νεφέλη, κάνεις σιγά-σιγά την μπεσαμέλ όπως την κάνει η Μαρίνα. Υπάρχει κάποιος που την κάνει μία και έξω? Όχι, εντάξει. Γιώργο. Μπεσαμέλ από κουνουπίδι. Βρασμένο κουνουπίδι και το λιόν. Α, και γίνεται. Ναι, για πες μας. Και μετά το διαλύεις με το blender. Πάρα πολύ ωραία. Το έχει δοκιμάσει κανείς? Αχα. Πεντανόστιμο. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Α, πολύ καλή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Από κουνουπίδι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μαγιονέζα. Ποιος έχει κάνει μαγιονέζα στο σπίτι και με τι? Με άκουα φάμπα, με γάλα σόγιας, ούτε καν να την αγγίξω. Έτοιμη. Ναι, τώρα υπάρχει και έτοιμη. Ωραία. Γενικά, εγώ έκανα πάρα πολύ μαγιονέζα, γιατί παλιά δεν υπήρχε τίποτα, οπότε κάπως αναγκαζόσουν να κάνεις. Και είχα δοκιμάσει πάρα πολλές συνταγές. Η συνταγή που μου πετυχαίνει συνήθως είναι μεγάλα σόγιας. Βάζω ένα λίγο φλιτζανάκι, ξέρω, ένα τρίτο του φλιτζανιού του καφέ γάλα σόγιας. Μετά βάζω μουστάρδα και τέτοια και μετά βάζω σιγά σιγά το ηλιέλαιο μέχρι αυτό να πήξει. Γενικά
ήθελα να σας πω γι' αυτό, γιατί πάρα πολύ την πατάνε, τους κόβει, χωρίζει το γάλα από το λάδι, αλλά φαίνεται ότι κανένας δεν αντιμετωπίζει αυτό τα προβλήματα, οπότε μπορεί να κάνω skip. Α, okay, σας λέω τότε. Ένα συνηθισμένο πράγμα που κάνουμε σε λάθος στη μαγιονέζα είναι ότι το κάνουμε σε μεγάλο δοχείο, ενώ αυτό θέλει ένα στεγνό δοχείο γενικότερα. Άμα το κάνεις σε μεγάλο, ναι, άμα το κάνεις σε μεγάλο δοχείο, δηλαδή η ποσότητα του γάλακτος είναι απλωμένη, αυτό σημαίνει ότι έχει επιφανειακή τάση μεγάλη, που αυτό μειώνει την δυνατότητα που έχει να δέσει. Οπότε, ναι, άμα πάρεις ένα ποτήρι, ένα βάζο, ένα κάτι τέτοιο, είναι καλύτερα. Δηλαδή, να έχεις μικρή επιφάνεια και περισσότερο όγκο, ξέρω εγώ. Επίσης, θέλουμε θερμοκρασία στη μαγιονέζα να είναι θερμοκρασία δωματίου, γιατί άμα βάλουμε πολύ κρύο ή πολύ ζεστό, άντε γεια. Και επίσης, άμα μας κόψει η μαγιονέζα, παλιά κάναμε, ξέρω εγώ, σε διάφορα project που είχαμε, κάναμε μαγιονέζα πολύ, έτσι, για βιομηχανικούς λόγους. Και ήταν το χειρότερο να βάζεις ένα μπουκάλι λάδι και να κόβει. Και ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Εδώ πέρα, η λύση είναι κρατάς το κομμένο και το χρησιμοποιείς σαν λάδι στην επόμενη μαγιονέζα που θα κάνεις. Δηλαδή, έχεις αυτή την idea και ξεκινάς ξανά με το γάλα σόγιας και το προσθέτεις σιγά σιγά. Ένα λάθος που συχνά γίνεται στη μαγιονέζα και κόβει είναι ότι το προσθέτουμε άντε, γρήγορα. Αλλά πραγματικά αυτό που λέγανε παλιά, όταν δεν υπήρχαν τα μίξερ και κάνανε τα πράγματα στο χέρι και βάζανε σταγόνα το λάδι, είναι γιατί ελέγχεις πώς γίνεται η γαλακτοματοποίηση. Η γαλακτοματοποίηση είναι όταν ενώνονται τα πράγματα που δεν θα έπρεπε να ενωθούν, δηλαδή το νερό με το λάδι, και αυτό γίνεται με το χτύπημα και με τους γαλακτοματοποιητές, που όταν γινόμαστε vegan στην αρχή και βλέπουμε γαλακτοματοποιητής, νομίζουμε ότι είναι γάλα και στεναχωριόμαστε, αλλά δεν είναι. Γαλακτοματοποιητής είναι η ουσία που βοηθάει να γίνει το γαλάκτομα, δηλαδή η ένωση του λαδιού με το νερό, ας πούμε. Οπότε ο γαλακτοματοποιητής είναι από το γάλα σόγιας, η λεκυθίνη. Όταν χρησιμοποιούμε aquafaba, δηλαδή το ζουμί από τα ρεβίθια, είναι αυτό το ζουμί, είναι πυκτικό. Γενικά οι πρωτεΐνες, η μουστάρδα μπορεί να δουλεύει σαν γαλακτοματοποιητής. Χριστίνα, σε βλέπω ζωηρή και κάτι θέλεις να σχολιάσεις. Τα λιπαρά δεν έχουν σημασία. Γάλα σόγιας, γενικά η συμβουλή μου είναι ότι ό,τι είναι πιο φτηνό, κάνει καλύτερη δουλειά σε τέτοια πράγματα. Και ας πούμε στη σαντιγή με γάλα καρύδας, μερικές φορές, ας πούμε, έπαιρνα κάτι fancy γάλα τα καρύδας και δεν βγαίνανε. Και αυτό μετά κατάλαβε τι γίνεται, γιατί όταν κάνεις σαντιγή με γάλα καρύδας, θέλεις να έχεις λιπαρά και να χωρίς... Δηλαδή, έχει κάνει κανείς σαντιγή με γάλα καρύδας. Η σαντιγή με γάλα καρύδας γίνεται ως εξής, είναι πάρα πολύ εύκολο. Βάζεις το τενεκεδάκι του γάλακτος καρύδας στο ψυγείο για ένα βράδυ, χωρίζεται το νερό με την κρέμα, παίρνεις μόνο την κρέμα και το χτυπάς. Και μετά προσθέτεις ζάχαρη, βανίλιες, ό,τι θέλεις. Πολλές φορές, άμα πάρεις μια πιο κυριλέ μάρκα, αυτό έχει μέσα ομογενοποιητές και τέτοια, για να μην χωρίζει. Αλλά εμείς θέλουμε να χωρίζει, οπότε συνήθως οι λίγο πιο κυριλέ μάρκες, οι πιο ακριβές, δεν θα κάνουν τη δουλειά, δεν θα χωρίσουν, θα έχουν μια ομογενή υφή, ξέρω εγώ, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις το pure lipos, ας πούμε. Το γάλα καρύδα στον τενεκεδένιο χαλάει γρήγορα. Ναι. Δεν κρατάει πολύ. Τι άλλο θα θέλατε να σχολιάσουμε, Μαρίνα? Α, τα κεφτεδάκια, οκ. Κεφτεδάκια οσπρίων, κεφτεδάκια λαχανικών και τέτοια, τα κάνουμε τέλεια συνταγή. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές στο ίντερνετ και όλα τα σχετικά και πολύ συχνά την ώρα που τα βάζουμε στο φούρνο αρχίζουν και κάνουν σκάνε, ξέρω εγώ, χωρίζουν, γίνονται ξερά και όλα τα σχετικά. Χρειάζονται κάποιο είδους δέσιμο. Βάζουμε, πώς το λένε, φρυγανιά τριμμένη, μπορούμε να βάλουμε ψωμί και τέτοια, όλα αυτά για το δέσιμο, αλλά για βρώμη. Αλλά για να μην σπάνε, καλό θα ήταν να βάλουμε κάτι που να το κρατάει, που θα έβαζα, ας πούμε, λιναρό σπορο πάλι με νερό, όπως το αυγό του κέικ, ή chia seeds πάλι με νερό. Δηλαδή,
κάτι που να παίζει το ρόλο του αυγού, αλλά όχι υποκατάστατο αυγού, γιατί θέλεις την πώς το λένε, την γλίτσα. Ναι, από φασόλια είναι πολύ συνηθισμένα, ναι. Από κόκκινα φασόλια ή από φασόλια... Ναι, όλα τα φασόλια τα βράζεις πιο πριν, μετά τα κάνεις πουρέ και βάζεις ό,τι να είναι μέσα, αλλά θέλει να βάλεις κάνα ψωμάκι, κάνα τέτοιο και θέλει να βάλεις και κάνα λιναρό σποράκι. Φασόλια είναι πολύ ωραία και με τα μπαρμπουνοφάσουλα γίνονται πολύ ωραία και με τα κόκκινα φασόλια. Και με τα μαύρα και με τη τυροβίτσα. Έχω δοκιμάσει με όλα τα φασόλια και είναι πολύ ωραία. Στα λαχανικά και με άσπρα φασόλια, ναι. Στα όσπρια είναι ωραίο γιατί μπορείς να ελέγξεις το μπουρέ, μπορείς να ελέγξεις την συνοχή του. Ενώ στα λαχανικά συχνά έχουμε πάρα πολύ υγρό. Δηλαδή, άμα κάνουμε τίποτα κολοκυθάκια, κολοκυθοκεφτέδες, θέλει να τους ζουπίξουμε καλά για να φύγει το νερό. Δηλαδή, πάντα πρέπει να έχουμε μια δομή, η οποία να καταλαβαίνουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Πρέπει να είναι επαρκώς σφιχτή, αλλά όχι τελείως συνεκτική. Δηλαδή να είναι, πώς να το χαρακτηρίσω, να πλάθεται εύκολα. Όταν το πλάθεις να το νιώθεις ότι μπορεί να καθίσει και να είναι σαν μπαλίτσα. Παρακαλώ, Μαρίνε. Α, τσία με νερό. Ναι. Ναι, φυσικά. Για να μην έχεις τα κομματάκια τσία. Ναι, φυσικά. Και φτεδάκι κοινόα. Για να μην πικρίζεις, το πλένεις πιο πριν. Ναι. Αλλά είναι τελείως, δηλαδή, τελείως υποκειμενικό, πιστεύω. Εγώ δεν καταλαβαίνω καθόλου ότι πικρίζει. Αλλά έχει σαπονίνη, οπότε πικρίζει. Είναι και ο φαγόπυρος και η κοινόα θέλουν πλήσιμο πιο πριν, άμα καταλαβαίνεις αυτή τη γεύση. Ναι, βεβαίως. Όταν φτιάχνουμε το κύκλο. Ναι. Και βλέπω ότι είναι οι ζαρές και θέλουμε να δούμε. Ναι. Μιλάς, Γιώργο, για κεφτεδάκια από όσπρια ή από κεφτεδάκια από όσπρια. Ωραία, άρα εσύ ρεβίθια. Και τα κάνεις με βρασμένα ρεβίθια ή με ομά ρεβίθια. Με βρασμένα ρεβίθια. Ωραία, άρα όταν πολτοποιείς τα ρεβίθια βάζεις και νερό μέσα ή το ζουμί που βράσανε. Άκουα φάμπα. Ωραία. Πρέπει στην αρχή, καθώς τα πολτοποιείς, να βάζεις λίγο-λίγο, εντάξει, και μετά πρέπει να πλάθονται. Δηλαδή, εσένα άμα σου έγινε αγιδαρές, σημαίνει ότι έβαλες πολύ ακουαφάμπα. Μπορείς να το σώσεις με λίγο αλεύρι. Όχι. Όχι. Γιατί θα αλλάξει τελείως, θα γίνει πιο ψωμένιο, θα γίνει... Αρχίζεις μετά, είναι αυτό που... Άμα έχεις βάλει πολύ αλάτι, μπορείς να βγάλεις αλάτι ή βάζεις μια πατάτα. Το έχει κάνει κανείς, έχει πετύχει. Εμένα ποτέ. Έχω βάλει ζάχαρη στο αλμυρό και γίνεται σαν τουρσί με ζάχαρη. Δηλαδή, μερικά πράγματα πραγματικά δεν σώζονται και απλά ή τρως το λύσα φαγητό ή το πετάς. Καλύτερα όμως να μην πετάμε, γιατί το food waste είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία. Δεν ξέρω, μήπως θέλετε... Μήπως έχει κάνει κανείς μπισκότα που του έχουν απλώσει. Έτσι, την ώρα που ψήνονται. Νεφέλη, ωραία. Τι έχεις κάνει, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Απλωμένο. Αλλά δεν είναι ακριβώς το σχήμα που θέλεις. Το να απλώσουν λίγο είναι λογικό. Δηλαδή, ναι, θα ανοίξουν λίγο. Αλλά το θέμα, εγώ αυτό το πρόβλημα που έχω συχνά είναι ότι το μπισκότο που το κάνω έτσι έναν κύκλο, μετά απλά γίνεται ένα τσιγαρόχαρτο καμένου πράγματος. Μια λεπτότατη μάζα από μπισκότο που δεν μπορείς να την κάνεις τίποτα. Και φυσικά το οποίο, άμα θέλει 8 λεπτά ψήσιμο το κανονικό μπισκότο, αυτό στα 8 λεπτά θα έχει καεί τελείως. Πιστεύω, αλλά ήθελα να πάρω ένα feedback, μήπως κάποιος άλλος έχει το πρόβλημα, είναι ότι είτε είναι πολύ ζεστός ο φούρνος και λιώνει το βούτυρο, ξέρω εγώ, ή... Δεν ξέρω. Μαρίνα, μήπως έχεις απάντηση. Εγώ είχα παρατηρήσει ότι
Mm-hmm. Άρα είναι θέμα. Ναι. Αλλά να μην καταρρεύσουν. Αχα, ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή προσπαθούσα να κάνω μια συνταγή μπισκότα από το μυαλό μου, πιστεύω ότι ναι, θέλει λίγο πιο συγκεκριμένο βούτυρο. Χριστίνα. Ναι, εντάξει, όμως, να το σώσεις. Εντάξει, και αυτό, ενώ μπορείς να το σώσεις την επόμενη φορά. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να το δώσεις στους φίλους σου που δεν τους νοιάζει να φάνε καμένο τσιγαρό, χαρτομαγεύση, βρώμη και chocolate chips. Αλλά την επόμενη φορά να σκεφτείς τι πήγε λάθος για να το βελτιώσεις. Ναι. Λέω να το ρίξω στα ομοφαγικά. Και αυτό μια λύση είναι. Ναι. Ήταν καταπληκτικό. Ναι. Με αμύγδαλα, με κάσιους. Χουρμά και αμύγδαλα. Ωραία, ναι. Μαρίνα. Ναι. Αχα. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το Σέιταν παλιά που δεν υπήρχε. Παλιά, τα παλιά χρόνια, τα προϊστορικά. Καμιά 10 χρόνια πριν, ξέρω εγώ, που δεν έβρισκες αλεύρι γλουτένης για να το αναμίξεις και να κάνεις τη ζύμηση που θα είναι κατευθείαν το Σέιταν. Το έκανες με τον παραδοσιακό τρόπο που ξέπλαινες το ζυμάρι. Δηλαδή, έκανες ένα ζυμάρι και μετά το έπλαινες σε κρύο νερό, έφευγε το άμυλο και έμενε σιγά-σιγά γλουτένη. Έκανες καμιά 5-6 πλησίματα. Και έμενε η γλουτένη. Τώρα, εφόσον υπάρχει πάρα πολύ εύκολα και διαθέσιμο σε διάφορα βιολογικά δικά το έτοιμο το αλεύρι γλουτένης, νομίζω ότι είναι ένα, έτσι, ξέρω εγώ, ένα level πιο παραπάνω ευκολίας να το δοκιμάσεις. Θα σου πρότεινα να κάνεις, θα σου πρότεινα να βρεις μια συνταγή, ξέρω εγώ, και να αρχίσεις να την ακολουθείς. Αν έδινα μια συμβουλή, θα ήταν ένα με ένα νερό. Δηλαδή, όσο αλεύρι βάλεις, τόσο νερό να βάλεις. Και φυσικά όλα τα άλλα πράγματα που θέλεις για να το εμπλουτίσεις. Δεν θέλει πάρα πολύ ζύμωμα, γιατί άμα αρχίσεις να το ζυμώνεις πάρα πολύ, αρχίζει και αντιδράει πάρα πολύ, αναπτύσσεται πολύ οι δομές της γλουτένης και μετά δεν μπορείς να το απλώσεις καθόλου, γυρνάει κατευθείαν προς το πίσω κτλ. Και θέλει ένα λεπτάκι. Θέλει, από τη στιγμή που θα το ζυμώσει, μετά θέλει να το αφήσεις λίγο να χαλαρώσει. Μετά, ή το κάνεις στον ατμό, είτε το κάνεις, βράζεις νερό. Μόλις φτάσεις στο σημείο του βρασμού, το χαμηλώνεις και το βάζεις εκεί να κάνει simmering. Ναι, αυτό. Άμα το βράσεις, φουσκώνει. Δεν είναι ωραίο. Γι' αυτό θέλει να το κάνεις αυτό, να χαμηλώσεις το. Με τον ατμό είναι το πιο εύκολο. Δηλαδή, κάπως είναι. Ναι, αλλά κάνε. Ναι, είναι ωραίο. Δεν ξέρω. Μπορείς να κάνεις πολλές συνταγές μετά και νιώθεις πολύ power που κάνεις το δικό σου πράγμα. Κοίτα, μοιάζει με κρέας, είναι νόστιμο. Είναι κάπως απαγορευμένα πράγματα μερικές φορές. Ξέρω εγώ. Ναι, αλλά το μοιάζει με κρέας, είναι νόστιμο, δεν θα τα βάζα μαζί. Είναι ωραίο. Μοιάζει κάπως με κρέας. Είναι σέιταν. Είναι καλό. Μπορείς να παίξεις. Είναι ένα εύπλαστο υλικό. Ναι, ουδέτερη γεύση έχει στην αρχή. Όχι, δεν είναι σαν το τόφου. Είναι διαφορετικό. Χριστίνα, task, κάνεις σέιταν την επόμενη φορά και Μαρίνα και εσύ και μετά θα μας πείτε τα αποτελέσματα. Έλα, μωρέ, εντάξει, πόσα πράγματα θέλουν πολλές ώρες. Το θέμα είναι, ναι, πολλά πράγματα που μας δίνουν χαρά στη ζωή, παίρνουν πολλές ώρες. Ένα ακόμα πράγμα που... τι ώρα είναι? Ωραία, θα πω ένα τελευταίο πράγμα. Δεν μιλάτε πολύ, εδώ πέρα έχουμε έτσι ένα βασικό πυρήνα που μιλάει και οι υπόλοιποι δεν μιλάτε. Ένα ακόμα πράγμα που θέλω να πω είναι γιατί από τις σημειώσεις που μου δώσανε οι φίλες μου είναι η λιωμένη κουβερτούρα, λιώνουν την κουβερτούρα και γίνεται χάλια. Γιατί γίνεται χάλια? Γιατί δεν τη λιώνουν στο Ben Marie.
γιατί τελειώνουν στον μπρίκι, ξέρω εγώ, και καίγεται. Ή τι κάνουν Μπεν Μαρί και το νερό από τον Μπεν Μαρί πετάγεται μέσα στην κουβερτούρα και τη χαλάει. Όχι, την κουβερτούρα την κάνουμε σε Μπεν Μαρί σιγά. Αυτά. Μαρίνα, τέλεια, πώς θα τελειώσουμε με σένα. Ναι. Α, wow. Το αγαπημένο μου. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Λοιπόν, χτύπησες πρώτα την Aquafaba όπως της έπρεπε. Η Aquafaba έγινε όπως της έπρεπε. Ωραία. Η σοκολάτα ήταν πολύ ζεστή. Ωραία. Θέλει λίγο να ισορροπήσει η θερμοκρασία. Δεν θα περιμένεις να κρυώσει και να πήξει, αλλά δεν με το που το βγάλεις, παπ, το πετάς. Θέλει λίγο να έρθει στα ίσια του. Περίμενε, ξέρω εγώ, κανένα. Ανάλογα τι εποχή είναι. Τώρα μη σου πω πόσα περιμένεις και σε πάρω στο λαιμό μου. Όχι, όχι, δεν πίζει τόσο γρήγορα. Εντάξει, σιγά-σιγά. Εντάξει, σίγουρα θα πέτυχε. Αφού σου πέτυχε η Aquafaba που είναι το πιο βασικό σου σε αυτή τη μους, όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Ελπίζω να σας άρεσε. Και ελπίζω, ξέρω εγώ, να έδωσα μια προοπτική για να σκεφτόμαστε τις αποτυχίες σαν κάτι το οποίο είναι λίγο παιχνιδιάρικο και μπορούμε να μάθουμε μέσα από αυτό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να φάτε ωραία πράγματα και παγωτό.